Αρχίζει το παιχνίδιο, το πρώτο εμίχρονο, ελάχιστα ήταν ανώτερη ως ομάδα δική μας. Προσπάθησε να βγάλει το παιχνίδι της, πέρασε ευκαιρίες. Σε αυτό το διάστημα βέβαια εμείς παίξαμε ένα παιχνίδι αντιδικτέσεων και είχαμε, μπορώ να πω, διαστήματα που μπορούσαμε όταν τρέχαμε την μπάλα να συζητηθούμε σωστά. Αλλά στις τελικές φάσεις δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια τελική φάση που να φέρει την ομάδα σε θέση για γκολ. Ένα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έγιναν πολύ δύσκολα μετά την αποβολή. Αναγκαστήκαμε και δεν είχαμε και πολλές επιλογές από ό,τι λείπουν από την αρκετή παίκτες για να αλλάξουμε προς το καλύτερο την ομάδα μας. Έτσι γυρίσαμε ένα θετικό σε χαρ. Και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα ήταν δύσκολο το έργο, καθώς και πολύ γρήγορα πήγε το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, από όλα αυτά όσον αφορά και την ψυχολογία επιδράσαν αρνητικά στην ομάδα και ήταν ένα σκόρ φυσιολογικό για την ομάδα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά για την ομάδα μας, η οποία παρουσιάζεται περισσότερο βελτιωμένη το παιχνίδι της, αλλά σίγουρα σας λέω και πάλι ότι αυτή η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα και χρειάζεται πολύ χρόνο για να μπορεί να έχει ένα παιχνίδι που να είναι ανταγωνιστικό. Σαν να φράγει για την Λάρισα, παιδιά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ. Η Λάρισα θεωρώ ότι ανήκει στη μεγάλη κατηγορία. Εκεί είναι η θέση της και από πλευράς κόσμου, από το γήπεδο, από την ομάδα, από την ιστορία της την ίδια. Ευχαριστώ. Θα σας ρωτήσω για την Λάρισα. Σαν είναι γνωστά τα προβλήματα που έχει η ομάδα σου και άλλες ομάδες υπανομίδες παραγήσεις και κύριε από χτες. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να γίνει πιο αξιόπιστο το πρωτάθλημα και πιο αξιόπιστες οι συνθήκες για εσάς, παίκτες, προπονητές. Αυτό θα έλεγα, αυτό θα έπρεπε να ερωτηθεί στην πολιτεία και στην ποδοσφαιρική αρχή, την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Η ερώτηση αυτή νομίζω καταλληλότερη είναι να απαντήσουν αυτοί. Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ομάδες όπως η δική σου, πιστεύεις ότι μπορούν να κρατηθούν για πολύ καιρό σε αυτή την κατηγορία, όχι αγωνιστικά πάντα? Όχι, από ό,τι έχω δει το λίγο διάστημα που είμαι σε αυτήν την κατηγορία, είναι πολλές ομάδες οι οποίες στην πράξη δεν νομίζω ότι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Και μιλάω για όλους. Άρα αυτές οι ομάδες για να κρατηθούν πρέπει να συνδυαστούν μέσα από πολύ χρόνο και δουλειά. Και οργανωτικά αλλά και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για την προπόνηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κύριο Κωνσταντίνη. Ναι, παρακαλώ. Την αποβολή θεωρείται δικαίη? Η πρώτη κάρτα ήταν δίκαιη. Συνήθως δεν μιλάω βέβαια για διαιτησία. Αλλά η δεύτερη νομίζω ήταν πολύ πιο εύκολη. Πολύ, δηλαδή ήταν πολύ πιο εύκολα. Αυτό δεν έχει όμως καμία σημασία. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη σαν ομάδα. Εμείς όμως είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που παίξαμε και από το βελτιωμένο παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα.